Και τίποτα άλλο δε θυμάμαι να έχω ζήσει, που να έχει μέλη από σκουριά στην άκρη του σβησμένο. Όσο όταν στέκομαι στα πόδια μου μετά από μεθύση, και να με πάρει αγκαλιά στο δρόμο περιμένω. Θέλω να δω τα άσπρο του κόσμου μέσα από τα μάτια ενός πιτσιρικά, να ημερέψω λίγο φως μου, και όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Θέλω να δω τα άσπρο του κόσμου μέσα από τα... Θέλω να δω τα άσπρο του κόσμου μέσα από τα μάτια ενός πιτσιρικά, να ημερέψω λίγο φως μου, κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Θέλω να δω τα άσπρο του κόσμου μέσα από τα μάτια ενός πιτσιρικά, να ημερέψω λίγο φως μου, κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Από τα μάτια ενός πιτσιρικά, να ημερέψω λίγο φως μου, κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Είδες. Και εγώ έχω κάνει δεύτερες εκτελέσεις που είναι καλύτερες από την πρώτη. Σταμάτα, καλύτερα. Δεν χάνω ευκαιρία όταν μπορούμε να αναφέρουμε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί το θεωρώ μεγάλο καλλιτέχνη και πολύ σπουδαίο άνθρωπο που δεν έπρεπε να λείπει, το Μανώλη το Ρασούλη. Επειδή λοιπόν διάβασα κάπου αυτή την ιστορία με τον Λοΐζο. Με τον Μάνο το Λοΐζο. Ναι, σε παρακαλώ, πες το, είναι υπέροχη ιστορία. Κοίταξε να δεις, όταν γυρίσαμε στη μεταπολίτευση ακριβώς μαζί με τον Θοδωράκη, τον Μίκη, και πήγαμε στην εταιρεία, στη Μήνος συγκεκριμένα, εγώ ζήτησα να γνωρίσουν και τον Μάνο τον Λοΐζο.